Ζητούμενο δεν είναι να είστε αρεστοί και αγαπητοί στους άλλους. Ζητούμενο είναι να είστε αρεστοί και αγαπητοί σε εσάς τους ίδιους. Κάνουμε έναν ασύλληπτο αγώνα το να πάρουμε την έγκριση των άλλων. Το κάνουμε αυτό, παιδιά, εύλογα. Κάναμε ένα απίστευτο αγώνα να πάρουμε την έγκριση από τους γονείς μας, που πλειοψηφικά λίγοι τη δώσανε. Και λίγοι, επειδή το κάνανε στους εαυτούς τους, μας διδάξανε. Το να αποκτήσεις την δική σου φωνή που εκτακούς σαν φράση. Το να ακούσεις και να ψάξεις μέσα σου. Το να βρεις τον εαυτό σου. Τις απαντήσεις που υπάρχουν μέσα σου είναι φράσεις τις οποίες πολύ αμφιβάλλω αν αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα λέγονται, για ποιο λόγο. Και το καταπληκτικό είναι ότι όταν κανείς ξεκινήσει αυτή την μοναδική, το μοναδικό σκοπό που έχει στη ζωή, που πάντα με ρωτάτε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, να ανακαλύψεις εσένα. Και αν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα ανακαλύψεις και τη ζωή. Αν έχει έναν σκοπό ζωή για τον άνθρωπο, είναι να ανακαλύψει τον εαυτό του και να ανακαλύψει τη ζωή. Και θα δείτε μετά ότι η ζωή γίνεται λίγο πιο άνετη. Με προβλήματα, με πολλά θέματα να αντιμετωπίσω, αλλά τουλάχιστον δεν έχω αυτή την αγωνία το να είμαι αρεστός, αποδεκτός από τους άλλους. Σταματάνε να υπάρχουν άλλοι. Για την ακρίβεια, ποτέ δεν υπήρχαν οι άλλοι. Θα φέρω να κοντοσταθούμε και να εντοπίσουμε ότι οι άλλοι τους έχει δημιουργήσει ο νους μου. Ο πατέρας, η μητέρα, ο αδελφός μου, η γυναίκα μου. Είναι εικόνες, ιστορίες που αναπαράγει ο νους. Επί της ουσίας δεν υπάρχουν άλλοι. Αλλά επειδή αυτό ακούγεται πάρα πολύ μακρινό, λες μα τι σε καλά σου, δεν την βλέπω, εσένα είναι. Λέω, ok, ας δούμε λίγο τις συναισθηματικές φορτίσεις, τα ρούχα που έχουμε βάλει στους άλλους. Λέμε, ποιος το είπε αυτό της ανίκανος, ο πατέρας μου. Α, εκεί για να το λέει ο πατέρας μου δίκιο έχει. Και λέει κάποιος, όχι, δεν έχει. Δεν λέει τίποτα αν ο πατέρας σου είπε ότι είσαι κόπανος, ηλίθιος, θα πουλάς λεμόνια, άχρηστος, μαλάκας και πολλά άλλα που λένε οι πατεράδες. Και αντίστοιχα λένε και οι μαμάδες. Ο ξαδελφός σου πέτυχε καλύτερα, είσαι ανάξιος και πολλά άλλα. Ή όπως λέει η θρησκεία, είσαι ανάξιος αδελφός του Ιησού. Και έχει σημασία, ξέρετε, κάποια στιγμή όταν αρχίζω και μεγαλώνω, που αυτό θέλει χρόνο. Πρέπει να πειραματιστώ, πρέπει να κάνω πολλά λάθη, πρέπει να γευτώ τη ζωή. Και κάπου στα 30, λέω τώρα ένα νούμερο, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Πρέπει να αρχίζω να ανακαλύπτω εμένα. Και πρέπει να ανακαλύψω τι εμένα μου αρέσει. Γιατί αν ανακαλύψω τι εμένα μου αρέσει και δω κιόλας και ποιος είμαι, θα είμαι αρεστός και θα αγαπώ εμένα. Όχι με το εγωιστικό που πολλές φορές γράφεται και γράφουν οι νόες οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει αυτογνωσία και αυτοφροντίδα. Το να αγαπώ τον εαυτό μου δεν είναι κοιτάω την πάρτη μου. Είναι μια πάρα πολύ διασταυλωμένη εκδοχή και αντίληψη του νου. Μπορεί στην αρχή, επειδή είμαι άγουρος, είμαι νιούπι, είναι κάτι καινούριο, να φαίνομαι ότι κοιτάω πιο πολύ την πάρτη μου ως προς τους γύρω και ειδικά όταν ήμουνα ένας άνθρωπος που ήμουν πάντα αυτός που ήθελε να ευχαριστήσει, να σερβίρει, να ικανοποιήσει τους άλλους. Και όταν αρχίζω και στρέφομαι προς τα μένα, ναι, οι άλλοι μου κάνουν παρατηρήσεις. Άλλαξες Δημήτρη, δεν είσαι όπως παλιά. Κοινώς δεν μου κάνεις τα χατήρια, δεν είσαι υπάκουος. Το ακούτε ακόμα και από τους υποτιθέμενους γονείς σας αυτό. Αλλά εξακολουθώ και λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αυτή η αναζήτηση, το να ψάξω τα δικά μου θέλω και τα δικά μου δεν θέλω. Να ψάξω τι εμένα μου αρέσει. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει, θα αρχίζω να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Και επειδή είναι μια διαδικασία πάρα πολύ χρονοβόρα, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Θα αρχίζω να αποδέχομαι εγώ εμένα και να λέω μέσα μου, αυτό είναι. Όχι αυτό με κάνει σου αρέσει για αυτές οι κλασικές ατάκες όταν τσακωνόμαστε για προκειμένου να πονέσουν απέναντι. Όχι, με πολλή ηρεμία και αγάπη. Λες, ξέρεις κάτι, αυτό είναι. Αυτό που βλέπεις. Αυτά σκέφτομαι, αυτά αγαπάω, σε αυτά έχω αδυναμία και πάνω απ' όλα αυτό είμαι. Και άρα αρχίζω και μ' αγαπώ. Προσέξτε τώρα γιατί είναι αυτό σημαντικό. Μόνο έτσι μπορώ να αγαπήσω τον απέναντι. Μιλάμε για την αγάπη και δεν έχουμε ιδέα του τι λέμε. Νομίζουμε ότι η αγάπη είναι ο ρομαντισμός, η σε είδα και ερωτεύτηκα που είναι μια μέθη, είναι ένα θυσιαστό και ένα σωρό άλλες παράλογες λογικές, ειδικά από την παράδοση και τη θρησκεία. Καμία σχέση δεν έχει αγάπη με τη θυσία. Η αγάπη έχει να αποδεχτώ και να αγαπήσω τον εαυτό μου. Και όταν αγαπήσω τον εαυτό μου και δω τα άσπρα του και τα μαύρα του, εύλογα θα καταλάβω ότι και απέναντι έχει άσπρα και μαύρα. Και όταν αγαπήσω τον εαυτό μου και είμαι αρεστός σε μένα, ναι, και πάω να ζητιανεύω, τότε παρόλο που θα βλέπω τα μαύρα και τα πολύ μαύρα του απέναντι, θα λέω πού να πάω τώρα. Γιατί εξαρτάμαι από αυτόν. Εξαρτάμαι από τον άντρα μου. Εξαρτάμαι από τη γυναίκα μου. Μα είναι ο μπαμπάς μου. Μα είναι ο παππούς μου. Μα είναι ο παπάς. Όταν κόψω την εξάρτηση, γιατί θα αισθάνομαι μια χαρά, ναι. Δεν θα ορίζομαι από τους άλλους κοινούς. Αυτό εννοώ. Τότε μόνο μπορώ να έχω και υγιή σχέση και να έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, ο οποίος βλέπω τα άσπρα και τα μαύρα του, βλέπει αυτό τα δικά μου άσπρα και μαύρα και λέμε οκ, και πορευόμαστε με τις όποιες δυσκολίες. Προσέξτε, δεν λέω ότι τα πράγματα είναι ρόδινα, ότι είναι ήρεμα. Προϋποθέτει όμως ότι πρέπει να έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Το να είμαι αρεστός σε μένα. Ναι. Αρεστός σημαίνει πιο πολύ να αποδεχτώ εμένα. Δεν λέω να πάω στο καθένα και να λέω «Μεγάλε, είσαι γαμάτος». Όχι, αυτό είναι μούρλα. Να αρέσω στο σύνολό του αυτό που είναι. Να αποδεχτώ, να ανακαλύψω και άρα εύλογα να αγαπήσω αυτό που είναι. Και έτσι, αν κάνετε διαδικασία, δεν έχω την απέτηση απέναντι να αλλάξει, δεν έχω την απέτηση μετά απέναντι να φταίει για κάτι στη ζωή μου, γιατί θα καταλάβω ότι όταν είμαι ανθύπακτος, αυτόφωτος και σταματήσουν αυτοί οι ομφάλοι λόροι που δυστυχώς συνεχίζονται και η ηλική οικογένεια κάνει τα πάντα να μην κοπούν ποτέ. Τα παιδιά, να τους πάμε ένα δωμάτιο από πάνω, να τους πείτε, να τους ελέγχουμε, να μην τυχόν. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Το να κοπεί ο ομφάλος λόρος, να αρχίζει το κάθε άνθρωπο, κάθε παιδί να πετάει στη δική του πτήση, στον δικό του ουρανό. Δεν μπορώ να ζήσω. Γιατί είμαι εξαρτημένος. Εξαρτημένος από τους γονείς μου, αν αποδέχονται το γαμπρό ή την ύφη, εξαρτημένος από την κοινωνία, εξαρτημένος από έναν τραγόπαπα, εξαρτημένος από τον οποιοδήποτε. Ο οποίος μου λέει είσαι αμαρτωλός. Και λέει κάποιος τον κακό στον καιρό. Είμαι μια χαρά. Στην τελική, η όλη διαδικασία που έχει πάρα πολύ σκάψιμο, καταλήγω και βλέπω ότι μέσα που υπάρχει η ζωή, που είναι η ιερή, το ίδιο η ιερή σε έξω είναι τέλεια. Άρα, για ποια βελτίωση μιλάμε, ειδικά σεμινάρια αυτοβελτίωσης? Καμία βελτίωση δεν υπάρχει, ξέρετε. Τι να αποδείξω και να γίνω μπεζεκτρανός, να αποκτήσω μάσκουλα ή νοητικά μάσκουλα ή υλικά μάσκουλα? Για ποιο λόγο? Τα αποκτώ μόνο και μόνο αν κάνω κέφι. Όπως εγώ κάνω κέφι, το δάσος και η Ντάνα. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή που μας αρέσει. Άλλος γουστάρει να κάνει κέφι τη ζωή του στην πόλη. Αλλά όχι προκειμένου να. Δεν υπάρχει εξάρτηση, δεν υπάρχει αυτή η αγωνία της αποδοχής των άλλων. Γι' αυτό πρέπει κάποιος να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό του. Γι' αυτό η αυτογνωσία που ξεκινάει από την αυτοφροντίδα, που ξεκινάει από το αυτοενδιαφέρον, αν υπάρχει αυτή η λέξη, να ενδιαφερθώ για μένα. Είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσει κάποιος να βρει τη γαλήνη που τη ζητά. Γιατί την ψάχνουμε την ευτυχία και τη γαλήνη με τον πιο λάθος τρόπο. Στους απέναντι ή στα απέναντι. Πράγματα ανθρώπου. Πράγμα άνθρωπο ζώο. Πράγματα πώ πίνεται το παιχνίδι. Το έχω ξεχάσει. Οπότε ξέρετε, όλα αυτά, επειδή πολλές φορές βλέπω και άλλα σχόλια που, οκ, καμία αντίρρηση, μην το κάνετε. Δεν είναι πολυτέλεια του ανθρώπου, ξέρετε. Οι δάσκαλοι που ήρθαν, οι φιλόσοφοι που ήρθαν, οι σοφοί δηλαδή άνθρωποι, οι φιλόσοφοι του πείτε, του σοφού του πείτε, μύστες του πείτε, άλλο κάναμε ολόκληρη ιστορία. Ποιος είναι σοφός, ποιος είναι φιλόσοφος, ποιος είναι μύστης? Τι σημασία έχει? Είναι γιατί βλέπουν ότι εγκλωβιζόμαστε μέσα σε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ανακαλύψει και έχουμε πλήρη άγνοια. Ακολουθούμε εντολές άλλων. Είναι μια άλλη έκφανση αυτών των πραγμάτων. Παίρνουμε επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση, αλλά είναι οικογενειακή. Καλή, κάποιος σου αρέσει? Όχι. Δεν το κάνεις γιατί είναι του μπαμπά μου. Και τι σημασία έχει? Εσύ δεν σου αρέσει. Εσύ τι αγαπάς? Λέω ένα παράδειγμα. Ή παντρευόμαστε, κάνουμε παιδιά επειδή κάνουν και πολλοί παιδιά και πολλά άλλα πράγματα. Ή ακόμα ετών 45, 55, 65, είμαστε έρμεοι το τι θα πει ο μπαμπάς και τι θα πει η μαμά. Και λες, μα δεν υπάρχει μπαμπάς και μαμά όταν είσαι 55 χρονών. Εσύ είσαι ο πατέρας και η μητέρα του εαυτού σου. Αυτή η κίνηση προς τα πίσω την έχετε ακούσει και αυτό το λόγο. Γίνει η μητέρα, ο πατέρας, το παιδί και ο μύστης του εαυτού σου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα σε αυτό. Το να με καλύψω εμένα, να με αγαπήσω, να με φροντίσω. Και έτσι ξέρω τι σημαίνει να αγαπώ και να φροντίζω τον απέναντι.